Θέματα καθημερινότητας βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα του υποψηφίου δημάρχου Καβάλας Χαράλαμπου Χρυσανίδη. Αναλυτικά μίλησε στην τηλεόραση του Σέντερ για το σχέδιο πόλης, το κυκλοφοριακό και τους χώρους στάθμευσης. Να μπορέσουμε να τα βάλουμε επιτάπητος, να ασχοληθούμε με αυτά και να μπορέσουμε σε όποια από αυτά μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις ή να κάνουμε τα βήματα που χρειάζεται ώστε οι επόμενες διοικήσεις να μην τα βάλουμε πάλι πίσω, αλλά να είναι μπροστά στην ατζέντα τους για να επιληθούν κάποτε. Γιατί οι λόγοι έχουν ότι σημασία. Είναι σημαντικά. Οι λόγοι που δεν γίναν τόσα χρόνια, γιατί όλα αυτά τα θέματα που λέτε είναι το μόνιμο παράπονο όλων. Σχεδίου πόλης, ας πούμε, ναι, περί για λίγο. Δηλαδή, διαχρονικό. Κοιτάξτε να δείτε, ας ξεκινήσουμε έτσι όπως λέτε, το σχέδιο πόλης που είναι πολύ σημαντικό. Και δεν ξέρω αν ξέρετε ότι ουσιαστικά το σχέδιο πόλης Καβάλας βασίζεται στο πρώτο σχέδιο του 1939. Καταλαβαίνετε, 80-90 χρόνια πριν έγιναν κάποιες παρεμβάσεις, έγιναν κάποιες τροποποιήσεις με αεροφωτογραφίες ουσιαστικά. Είναι τεχνικά θέματα που ίσως οι συνάδελφοι θα καταλαβαίνουν. Με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε ένα σχέδιο που είναι μπαλώματα. Άλλο στο κέντρο της πόλης, άλλο στην περίμετρο, όπως τη λέγαμε ναι. εμείς, στο περίγραμμα. Άλλο στο Περιγιάλι, άλλο στον Άγιο Λουκά ή στη ΔΕΠΟΣ που έγινε. Και αυτά κάποια στιγμή πρέπει να κουμπώσουν όλα μεταξύ τους, να έχει μία προοπτική το σχέδιο πόλης, να λύσει ουσιαστικά προβλήματα που τα αντιμετωπίζουμε. Αναλυτικότερα για το κυκλοφοριακό, είπε. Και η κυκλοφορία. Και τα πεζοδρόμια που δεν υπάρχουν στους κεντρικούς, πάνω από τους κεντρικούς δρόμους δεν υπάρχουν. Δηλαδή, αν θα πάμε στην Ομόνοια σήμερα, στους κάθετους όλους δρόμους, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορεί κάποιος άνθρωπος, κάποια γυναίκα με καροτσάκι, κάποιο άτομο με κινητικά προβλήματα να περπατήσει αν δεν μπει στο δόστρωμα. Και καταλαβαίνετε τι είναι αυτό. Μετατρέψαμε ουσιαστικά τους αναγκαίους χώρους στάθμευσης σε αναγκαίους χώρους στάθμευσης όλους τους δρόμους. Και στο κέντρο, έτσι, στην Ομόνοια. Ο δρόμος έχει τρία ρεύματα. Για τη Χερσόνησο της Παναγίας τόνισε ότι πρέπει να φύγουν όλα τα αυτοκίνητα. Στην Παναγία έχουμε πει θα φύγουν όλα τα αυτοκίνητα. Θα δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να συνεργαστούμε με την αρχαιολογία, με όλες αυτές τις υπηρεσίες που υπάρχουν εκεί πέρα ενδεχόμενα, για να δημιουργήσουμε την πιο εύκολη λύση πρόσβασης, είτε λέγεται ανελκυστήρας, είτε λέγεται κυλιόμενη σκάλα από κάτω από το λιμάνι, από το χώρο στάθμευσης από εκεί και σε ένα άλλο σημείο που είναι, καταλήγει βέβαια σε μία αυλή εκεί πέρα. Αλλά κυρίως όμως θα το λύσουμε με ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Σε συνεργασία με το αστικό κτέλ ή με τα ταξί θα δούμε ποιοι θα είναι οι καλύτεροι όροι. Για τις καπναποθήκες ανέφερε. Ώστε να μπορούν οι αποθήκες εσωτερικά να χρησιμοποιηθούν είτε από τον ιδιοκτήτη είτε από κάποιον επενδυτή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, κανείς δεν θα διαθέσει πόρους, χρήματα για να φτιαχτεί όταν δεν θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πλαίσιο να αλλάξει, να μπορέσουμε να προσελκύσουμε ανθρώπους οι οποίοι θα ενδιαφερθούν να τα φτιάξουν. Παράλληλα, μίλησε και για την αξιοποίηση του παλιού κάτου νοσοκομείου. Και δεν θα δαπανίσει και ο Δήμος και τις 19.000 που είπε. Ναι. Δωρεάν την κάνουμε την πρόταση. Ναι. Να γίνει ένα κοινωνικού χαρακτήρα κτίριο. Μπορεί. Ναι, θεωρώ ότι μπορεί. Ναι, βεβαίως. Δεν μπορεί να γίνει ξενοδοχείο, ας μην ναι, το ρωτάω γιατί μπαίνουν και άλλοι παράγοντες όσον αφορά τα θέματα στατικότητας και όλα τα σχετικά. Γιατί δεν έχει. Φυσικά. Έτσι. Γιατί δεν έχει τους απαραίτητους χώρους για ένα ξενοδοχείο 200-300 κλινών που θα μπορεί να γίνει. Ανέλησε δε τα δεδομένα και για την πεσμένη γέφυρα. Κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που ανέλαβε η Εγνατία και δεν θα στοιχήσει ενδεχόμενα στο Δήμο και να ανακατασκευαστεί δεν είναι κακό. Αλλά και να γκρεμιστεί όμως δεν δημιουργεί κανένα κυκλοφοριακό πρόβλημα τώρα που τραβήχθηκε ο τείχος του νοσοκομείου προς τα μέσα. Διότι να δώσουμε δύο άξονες κυκλοφορίας για περίπου 200 μέτρα, αλλά από εκεί πάλι, πάλι γίνεται ένα. Ναι. Έτσι, δυνατότητα να φαρδένει αυτός ο δρόμος προς τα κάτω να μεγαλώσει δεν έχει. Προς τα πάνω είναι ιδιοκτησίες, σπίτια, πολυκατοικίες. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να αυξήσουμε τις λωρίδες κυκλοφορίας. Τέλος είπε για την ακτή Καλαμίτσας. Και εάν οικονομικά στοιχεία, τα οικονομικά στοιχεία είναι δεδομένα και μπορούμε να καθίσουμε
στο τραπέζι να συμφωνήσουμε, νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε. Δεν θεωρώ ότι είναι παράλογη η ΕΤΑΔ και να ζητάει οποιοδήποτε μίσθωμα, αν θα βάλουν και τα αντίστοιχα έξοδα. Αυτά κάτω. Παρουσιάζονται.